Καλησπέρα στα φιλαράκια και στις φίλες του καναλιού. Νίκος Κόνσολ Χάντερ εδώ και σήμερα είναι το τρίτο μέρος της σειράς επεισοδίων «Χαμός» από Gaming Περιοδικά. Ένα επεισόδιο το οποίο σκοπό έχει μέσω των εξωφύλων και των περιοδικών μου που θα σας παρουσιάσω να σας ξυπνήσω όμορφες μνήμες, αναμνήσεις, να θυμηθείτε παλιά τεύχη που είχατε εσείς και δυστυχώς πεταχτήκανε, τεύχη περιοδικά που τα έχετε κρυμμένα στις αποθήκες και είναι ώρα να τα βγάλετε, να τα ξαναθυμηθείτε, ή τυχόν όμορφα εξώφυλλα που θυμάστε να κρέμονται στα περίπτερα και ποτέ δεν τα πήρατε και μήπως τώρα είναι μια καλή στιγμή να τα βρείτε μέσω αγγελιών κτλ. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με αυτά τα επεισόδια πολύ μου στείλατε ότι σας θύμισα τα περιοδικά και από τις αρχές. Δηλαδή του περσινού φθινοπόρου, δηλαδή εκεί τώρα Οκτώβρη και τα λοιπά, πολλοί κόσμος είδε αυτά τα δύο επεισόδια που είχα κάνει και πολλοί πήγαν στο τρυπάκι να μαζέψουν περιοδικά και τα λοιπά και ξαναθυμηθήκαν όλο αυτό το χαρούμενο το σκηνικό. Εγώ έχω δηλώσει ήδη πως τα gaming περιοδικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, είτε τα πολύ παλιά, είτε τα μεταγενέστερα, είτε ακόμα μέχρι και το τελευταίο, το The Grid. Αγαπάω πάρα πολύ τα gaming τα περιοδικά. Είμαι άτομο που από μικρός διάβαζα γενικά πάρα πολύ έντυπα, από απλές εφημερίδες, από comics, περιοδικά, δεκάδες, τα πάντα, για διάφορα θέματα, μηχανές, μοντελισμό, you name it, πληροφορική. Οπότε και τα gaming περιοδικά έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη θέση στην καρδιά μου και γενικά τη στάση μου την γνωρίζετε. Εδώ να ξεκινήσω από το Grid, το περιοδικό που βγήκε τα Χριστούγεννα, έχει φτάσει αισίως στο τέταρτο τεύχος, το οποίο ήδη είδατε σε περασμένο επεισόδιο ότι πλέον έχω την τιμή να γράψω αυτό το περιοδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ηθήνοντες που με εμπιστευτήκανε γνωρίζοντας τη δουλειά μου στο κανάλι και τα λοιπά για να γράψω εκεί. Και μετά και άλλες συνεργασίες που είδατε στο Nintendo.gr. Όπως ανακοίνωσα, θα υπάρχει μόνιμη στήλη πλέον δικιά μου στο περιοδικό Grid και αυτομάτως θα κάθε τεύχος θα γίνεται ακόμα καλύτερο, όπως είναι λογικό για ένα νέο περιοδικό. Από εκεί και πέρα, ξεκινάμε με περιοδικά τα οποία θέλω να βγάλω σιγά σιγά από τη μέση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δείξουμε τώρα αυτά εδώ. Αυτά είναι κάποια περιοδικά τα οποία το ψάχνα πάρα πολλά χρόνια αυτό εδώ. Υπήρχαν μόνο στην Αμερική γιατί βγήκανε σε εκείνο το μέρος, δε Ευρώπη δεν πολύ ήρθανε. Τώρα πλέον υπάρχουν και στο eBay στην Αγγλία, αλλά μαζί με Τελωνία και τα λοιπά είναι λίγο πιο ακριβά να τα αποκτήσεις. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός γιατί αυτά εδώ τα δύο τα διαμάντια τα βρήκα από άτομο Ελληνοαμερικανό που ζούσε και πολύ κοντά στην περιοχή μου και μόλις και ο άνθρωπος μου έστειλε από μόνος του και πήγα και τα τσίμπησα εν ρηπή οφθαλμού την καθαρά Δευτέρα με τη μηχανή μου. Άψογα, λες και έχουν βγει τώρα από βιβλιοθήκη. Εδώ βλέπουμε τα πρώτα παιχνίδια του Jaguar αλλά και του 3DO που βγήκανε. 1993-94 είναι ο οδηγός αυτός στην Αμερική. Και εντάξει. Ειδικά εδώ θα γίνει δουλίτσα, γιατί θέλω να κάνω ένα review για το Alien vs Predator που απόκτησα πρόσφατα και θα γίνει πολύ καλή δουλίτσα. Τα βάζω και αυτά στην άκρη. Εδώ αυτά τα περιοδικά μου τα χάρισε, το έχω δείξει δηλαδή στο επεισόδιο Donate. Μου τα έδωσε ο Μάρκος Ασκανιάν, που μένουμε για κοντά σχετικά, μου στείλε μια μέρα, Νικόλα μου λέει μου άρεσαν πολύ τα επεισόδια σου αυτά με τα περιοδικά και πιστεύω ότι αυτά που θέλω να τα χαρίσω σε σένα γιατί θα τα εκτιμήσεις. Ένα πολύ χορταστικό Gamers Almanac του 2005. Ένα αγγλικό Game Pro. Αρκετά παλιό και αυτό. Του 1997. Συγγνώμη, αμερικάνικο πρέπει να είναι. Game Pro. Το Retro. Ένθετο του Edge το 2005 που μου το έδωσε fan mail ο φίλος Θάνος. Game Master. Περιοδικάρες. Είχα κάποια Game Master από μικρός. Πήγαινα και τα έπαιρνα από την Ομόνια. Εγώ είχα πάρει κάποια μεταγενέστερα το 1997 κάποια τεύχη. Πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό το είχα πάρει από φίλο από την Καλογρέζα, από Αγγελία. Να πω ότι αυτούς τους τρεις μήνες σχεδόν που μάζεψα όλα αυτά τα περιοδικά, στο σημερινό επεισόδιο θα δείτε ότι επειδή το ξέχασα να το αναφέρω, 213 περιοδικά, τα οποία πρακτικά τα έχω μαζέψει μέσα σε 2,5 μήνες. Σταμάτησα να μαζεύω ρετρό παιχνίδια ή τα ελάττωσα τουλάχιστον πάρα πολύ, γιατί άρχισα να επενδύω στα περιοδικά που θέλω, όπως έχω πει, να
Κάνω μια από τις μεγαλύτερες συλλογές στην Ελλάδα για gaming περιοδικά και αρκετά από αυτά να τα σκανάρω τα εξώφυλλά τους και κάποια πιο σε μικρές κυκλοφορίες όπως Nintendo Club, Nintendo World, Gamer κτλ. Να τα σκανάρω ολόκληρα στο site Console Hunter. Το αποτέλεσμα αυτό θα είναι οι φίλοι του Καναγιού και γενικά να μπορούν να δουν εξώφυλλα των αγαπημένων τους περιοδικών που ψάχνουν για συλλογή αλλά δεν ξέρανε πώς συμβάδιζε η αρρύθμιση με το εξώφυλλο. Πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε στις αγγελίες κάποια περιοδικά και δεν γράφουν αρρύθμιση. Οπότε είναι ένα project που τώρα σύντομα στην άδειά μου θα γίνει και θα πιστεύω θα βοηθήσει αρκετά την ελληνική retro community με τα περιοδικά. Εδώ βλέπουμε κάποια Xbox 360 περιοδικά, τα οποία και αυτά μου τα είχε κάνει fan mail ο φίλος Μάρκος. Εδώ μετά άλλα περιοδικά, PlayStation 2, αγγλικά πάντα. Τα περισσότερα από αυτά τα έχω σε ελληνικά γιατί ήταν μια αντιγραφή του αγγλικού το ελληνικό PlayStation Magazine. Αυτά γίνανε όλα ένα τεράστιο fan mail από το φίλο του Καναγιού μαζί με τα demo τους. Το έχω αναφέρει ήδη στο επεισόδιο Παραλαβές όσοι το έχετε δει. Πάρα πολλά περιοδικά και αυτός ο φίλος μου έκανε επίσης και ντονέ πάρα πολλά περιοδικά Game Pro από τα τελευταία και με βοήθησε φοβερά να ολοκληρώσω την Game Pro συλλογή που τα τελευταία τεύχη ήταν λίγο πιο δύσκολα. Συνεχίζουμε εδώ αγγλικά, PlayStation Magazine. Αυτό το είχα πάρει τότε στην ώρα του στο ελληνικό τεύχος, Resident Evil 2, το είχα πάρει σε ό,τι gaming περιοδικό τεύχος κυκλοφορούσε, είχα πάρει. Ήμουνα τόσο πορωμένος με το Resident Evil 2 και πρόσφατα έγινε και τα 25 χρόνια έκλεισε η σειρά. Official PlayStation Magazine. Metal Gear Solid εδώ. Κι άλλο ένα εδώ. Και εδώ τώρα πάμε σε PlayStation Magazine που έβαλα σκοπό να μαζέψω από το πρώτο έως το 30ο τεύχος. Είχα αρκετά ενδιάμεσα, μου λείπανε περίπου 7-8 από τα πρώτα τεύχη. Βρήκα και το ένα. Επίσης περιμένω και ένα δέμα με περίπου, εντάξει, 10 τευχάκια από την Κέρκυρα, από το Αχίλιο, από το φίλο τον Γιώργο το μεσημέρι. Αλλά δυστυχώς τα ΕΛΤΑ μας κάνανε έτσι μια πατεωνιά και μου στείλανε το δέμα όταν ήρθε από την Κέρκυρα εδώ Αθήνα, το στείλανε στα αζήτητα χωρίς εγώ να έχω δηλώσει οτιδήποτε τέτοιο. Ξαναπήγε στην Κέρκυρα, διορθώθηκε το λάθος και τώρα ξανάρχεται. Οπότε εντάξει, δεν θα σας τα δείξω αυτά τα περιοδικά. Είναι κάποια πολύ δύσκολα εξώφυλλα pixel και είναι και η ακολουθία των PlayStation Magazines που μου λείπουν από κάποιο τεύχος και έπειτα. Δηλαδή τα συμπλήρωσα. Τευχάρες. Το 3, πριν είχαμε δει το G-Police, το εξώφυλλο, PlayStation Magazine, 4. Μετά από εδώ είναι κάποια τεύχη που θα μου στείλει ο φίλος ο Γιώργος από την Κέρκυρα. Εδώ PlayStation Magazine, με το Μητσικώστα, το είχα πάρει από το φίλο Στέλιο Χαρίση πρόσφατα. PlayStation Magazine νούμερο 26, ελληνικό. Όλα αυτά τα περιοδικά, παιδιά, είχαν demo για όσους δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν. Τεύχος 28. Τεύχος 30. 31 με Jill Valentine και Resident Evil 3 Nemesis. Πολύ ωραίο εξώφυλλο, αν και δείχνει μόνο την Jill. 33 με Colin McRae Rally 2. Και ξαφνικά πηδάμε το 33 στο 50. Έχω πει τελικά, αφού πήρα και το 50, να σταματήσω μέχρι το 50, δηλαδή να μαζέψω 1 έως 50. Λείπουν περίπου κάπου τώρα 20, όχι 17 τεύχη μου λείπουν. Επίσης αυτό που δεν γνωρίζω και αν κάποιος φίλος του Καναγιού γνωρίζει είναι να μου πει μέχρι ποιο τεύχος έφτασε το ελληνικό PlayStation Magazine που είδαμε, ώστε να ξέρω δηλαδή μέχρι τυχόν ποιο νούμερο θα μπορούσα να συλλέξω, να το αποφασίσω. Εδώ πάμε σε user περιοδικά αριθμητικά. Τεύχος 29. Άλλη περιοδικά το user. Μικρός, είχα σωσμένα κάποια κομματάκια, 3-4 περίπου. Εδώ βλέπουμε το τεύχος 38 που έχει ένα mini preview αφιέρωμα στο Mega Drive 2. Ωραίο το user, το αντίπαλο δέος του Pixel
Και εδώ βλέπουμε μια ωραία διαφήμιση της Zegetron. Ωραίες εποχές, παιδιά. Άλλο εδώ. Ιουζεράκι. Κάποια τεύχη user τα πήρα λόγω των φοβερών gaming εξώφυλών τους. Συγκεκριμένα αυτά τα user που βλέπετε όλα τα έκανε fan mail donation ο Φώτης ο Μαυράκης από το RetroComputers.gr. Πάμε και εδώ πάλι, Mortal Kombat, άλλο τεύχος. Πάμε Rise of the Robots, τότε που νομίζαμε ότι θα ήταν ένα καλό παιχνίδι, αλλά τελικά όπως είπε και ο φίλος Θάνος στον beat'em up αφιέρωμα, ήταν ένα καλό σκουπίδι. Σατανισμός και software. Αντικράιστ, 666. Πώς τη λένε, παπά τη λένε αυτή, που βγαίνει και φωνάζει. Αντικράιστ. Η Λουκά, παπά την είπα εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποιος με σκέφτεται, Βασίλης Παπάς. Λοιπόν, 1994, user. Καλό τευχάκι εδώ, με Star Wars. Mega Review, Mortal Kombat 2, Απρίλιο 95, παιδιά. Φανταστικές εποχές που δεν γυρνάνε. Πολύ πληθώρα περιοδικών τότε. Πλούσια περιοδικά, πάρα πολλοί συντάκτες, πολλά αφιερώματα που δυστυχώς το ίντερνετ βοήθησε να εξαφανιστούν όλα αυτά στο βωμό των gaming sites, forums, you name it. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, όλα είναι χρήσιμα, απλά εμένα μου λείπουν τα περιοδικά και χαίρομαι που το Grid μετά από αρκετά χρόνια είναι ένα νέο περιοδικό που μας συνεχίζει λίγο αυτή την παράδοση και το υποστηρίζουμε γι' αυτό, το αγαπάμε. 1995 άλλο γιουζεράκι, δώρο δισκέτα 3,5 ίντσες. Ζομπάκια εδώ. Αφιερώματα Ocean Interplay. Ξοφυλάρα Command & Conquer. Άλλο τεύχος εδώ. Σούπερ αφιερώματα. Έξι χρόνια user, Mega Review, εορταστικό τεύχος. Beast Within αφιέρωμα. Αυτό μου το έκανε fan mail ο φίλος Θάνος Aqua. Καλό τευχάκι. Και τέλος kick-off με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη που μεγαλώσαμε όλοι μαζί του με την Αθλητική Κυριακή στην Ετένα Μικρή. Και πάμε να περάσουμε στα επόμενα. Συνεχίζουμε, PS2 Magas. Συγγνώμη, ένα τεύχος έχω μόνο από αυτό και αυτό ήταν στα fan mail κάποιου φίλου από το κανάλι. Pixel, ένα τεύχος που δεν είχα. Το τεύχος 137. Ωραίο το Pixel, το Next Generation. Εντάξει, μου άρεσε, ήταν διαφορετικό από το πρώτο Pixel. Δυστυχώς βγήκανε μόνο 11 τεύχη. Δεν πήγε πολύ καλά γιατί νιώθανε, λένε, ότι πρόδωσε το περασμένο του κοινό που ήταν, συγγνώμη, αφιερωμένο σε home microcomputers. Αλλά η εξέλιξη των κονσολών στα 90s δεν μπόρεσε να το αφήσει απ' έξω. Τέλος πάντων. PlayStation συλλεκτική έκδοση νούμερο 4, το οποίο ήταν του PlayStation Magazine, αλλά είχε δύο CD μέσα για πιο ακριβή τιμή. Έχω μόνο ένα από αυτό. PlayStation Power, τεύχος 3. Επίσης τα PlayStation Power είναι κάποια περιοδικά τα οποία δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα τέτοια έχουν βγάλει. Αν γνωρίζει κάποιος φίλος του καναλιού, περιμένω στα σχόλιά του να μου πει πόσα είχαν βγάλει συνολικά. Έχω κάποια από τότε, δεν είχα πάρα πολλά. Έχω βρει κάποια τώρα,
αλλά δεν υπάρχει κάποιο κλου για το πώς θα βγήκαν συνολικά. Κι άλλο ένα. Πέρασε για μια θέσπα δίχρονη, όπως ακούσατε. Νοέμβριο 99, τεύχος 10. Μαζί και το Power Tips μας λέει εδώ. Lara Croft, τεύχος 12, Χριστούγεννα 1999. Πάμε και Nintendo World. Εγώ μικρός είχα 8 ή 7 από τα 11. Και αυτό είναι το μοναδικό που έχω βρει. Πλέον μου λείπουν 3 τεύχη. Αν θυμάμαι καλά, μου λείπει το 9, το 11 και το 12. Ή ήταν 12 τεύχη, κάπως έτσι παιδιά. Ή έχω το 7 και μου λείπει το 8, το 9 και το 11. Κάτι τέτοιο. Εάν κάποιος φίλος έχει αυτά τα 3 τευχάκια, μου στέλνει είτε να το αγοράσω, είτε αν επιθυμεί fan mail στο κανάλι, ώστε να μπορέσω να τα σκανάρω και αυτά στην άδειά μου και να ανεβούν ολόκληρα σκαναρισμένα στο site τα συγκεκριμένα. Επειδή είναι λίγα τεύχη, θα μπορέσω να τα σκανάρω ολόκληρα και να τα ανεβάσω στο site Console Hunter. Ένα τεύχος συλλεκτικό επιστροφή στο μέλλον που βγήκε το καλοκαίρι του 2007, 8 χρόνια μετά το τέλος του Pixel. Δεν το είχα πάρει τότε, ήξερα ότι είχε βγει και το πήρα τους τελευταίους μήνες που έχω πορωθεί με τα περιοδικά. Pixel, επιστροφή στο μέλλον. Ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο Pixel, τεύχος 59, με φοβερά μέσα αφιερώματα του Δημήτρη Παυλή, του Γιώργου Κυπαρίση, του Αντώνη Λεκόπουλου. Πολύ όμορφα άρθρα για τις κονσόλες που ερχόντουσαν. Και άλλο πολύ όμορφο εξώφυλλο Pixel. Εντάξει, έχω το τεύχος 59 και το τεύχος 61. Θέλω το τεύχος 60 που είναι ο Batman από τον Amstrad, το CPC. Γενικά το παιχνίδι που είχε βγάλει η Ocean το 1989. Μου λείπει αυτό το τεύχος. Το ψάχνω και αυτό αν κάποιος το έχει. Με ενημερώνει. Άλλο ένα Pixel. Με Atari Lynx. Σε Pixel πάω πολύ στοχευμένα. Δεν πάω για full set. Τουλάχιστον προς το παρόν. Πάω σε... Συγγνώμη, κορονοϊός. Πάω σε εξώφυλλα. Έχω κάποια αλλεργία βασικά. Το άτρεφτα γι' αυτό βήχω λίγο έντονα. Μπορεί να με ακουστεί και άλλες φορές να βήχω. Ψάχνω για εξώφυλλα τα οποία έχουν αναφορά σε κονσόλες. Επειδή όπως προείπα και πριν, άρχισε να γεμίζει η αγορά και να βγαίνουν πολλά αφιερώματα στο Pixel τότε να γεμίζουν τις σελίδες του με κονσόλες. Οπότε επειδή είναι κάποια εξώφυλλα έτσι ιδιαίτερα, αποφάσισα να μαζέψω όσα έχουν κονσόλες και είμαι ήδη σε πάρα πολύ καλό σημείο. Μου λείπουν ελάχιστα Pixel με τα εξώφυλλα που θέλω. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο τεύχος του Pixel. Έχω μάθει τουλάχιστον από άτομα που μαζεύανε τέτοια περιοδικά. Είναι η πρώτη παρουσίαση της Nintendo επίσημη στην Ελλάδα μέσω της Itochu. Η ημερομηνία είναι Σεπτέμβριος 1991 και είναι και η ημερομηνία που σας έχω αποκαλύψει και στο κανάλι και άλλες φορές ότι τότε ξεκίνησε η ελληνική αντιπροσωπεία την διάθεση των προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Σεπτέμβριος 1991 και εγώ Χριστούγεννα 1991 από το Μινιόν πήρα τη μεγάλη μου αγάπη το NES που κάναμε και ένα τεράστιο επικό αφιέρωμα τα Χριστούγεννα με τον φίλο Ντένι Σουρβάνο και είναι ένα επεισόδιο που έχει πάει τρένο με 4.500 προβολές σε 3 μήνες για το κανάλι. Είναι πολύ μεγάλο τα views του δηλαδή για ένα κανάλι με λίγους συνδρομητές όπως το δικό μου. 100 τεύχη μετά, επαιτειακό τεύχος Pixel. Αυτό το τεύχος μαντέψτε γιατί το πήρα, γιατί είχε αφιέρωμα Sonic, Sonic 2 και Jurassic Park. Δεν γίνονταν να μην το πάρω. Το τεύχος 102. Άλλη μια τευχάρα με ωραίο εξώφυλλο, Mortal Kombat. Και Aladdin και παρουσίαση Philips CDI. Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Καλά και αυτό τα Spike. Street Fighter 2 σε Pixel. Panasonic 3DO φυσικά, τεύχος 119 Μάρτιος 95. Εδώ είναι το τεύχος
126 που δεν έχω το εξώφυλλο, αλλά έχει ένα αφιέρωμα σε κονσόλες, δηλαδή είχε μια φοβερή εξωφυλάρα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το βρω αυτό το πίξελ με εξώφυλλο. Αν κάποιος φίλος το έχει και αυτό και το πουλάει, το 126, εννοείται μου λέει. Κι άλλο ένα πίξελ με παρουσίαση το PlayStation 1 σιγά σιγά, που άρχισε να σκάει μύτη στα περιοδικά. Παρουσίαση Nintendo 64 ή μάλλον καλύτερα Ultra 64, καθώς έτσι ήταν η πρώτη ονομασία που είχαμε μάθει ότι θα κυκλοφορήσει το νέο μηχάνημα της Nintendo, Φεβρουάριος 1996. Διάφορα άλλα παιχνιδάκια εδώ. Duke Nukem. Και εδώ επίσης ένα άλλο τεύχος, το τελευταίο τεύχος παιδιά, πριν βγει το Next Generation, το 133, και αυτό δεν το έχω με εξώφυλλο, και αυτό αν κάποιος φίλος το έχει διπλό και το πουλάει, ας με ενημερώσει, γιατί θέλω να υπάρχει και αυτό στην database μου, δηλαδή, σωστά με το εξώφυλλάκι του. Περνάμε σε ένα PC Master τεύχος που και αυτό μου χάρισε ο Μάρκος Φασκανιά, με fan mail, Doom του 2004, Doom 3, Σεπτέμβριο 2004 το τεύχος, 15 χρόνια μετά, μεγάλο παιδιακό τεύχος, PC Master. Αγάπαγα πολύ το PC Master μετά, όταν είχα σταματήσει δηλαδή να παίρνω gaming περιοδικά, το είχα ρίξει σε computer games ή computer hardware περιοδικά, computer magazine, και αυτό μου το έκανε fan mail ο Μάρκος Φασκανιάν. Άλλο ένα τεύχος που πήρα computer magazine. Starcraft 2, 7ος του 2007 η ανακοίνωση, το παιχνίδι βέβαια βγήκε το 2009-2010 αν θυμάμαι καλά, άργησε βέβαια παρόλα αυτά να βγει, αν και ξέραμε ότι η ανακοίνωση του Starcraft 2 είχε ανακοινωθεί μετά το τέλος του Warcraft 3 Frozen Throne, τότε είχε ανακοινωθεί, αλλά τους πήρε μόνο 10 χρόνια, Supreme Commander, Computer Games. Και εδώ πάμε τώρα κάποια περιοδικά τα οποία δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό είναι το Play, τεύχος 1, Οκτώβριος 2000, βλέπουμε και Dreamcastara. Δεν έβγαλε πολλά περιοδικά. Τεύχος 2. Τεύχος 3 με Ζαγοράκι και PlayStation 2. Τεύχος 4. Τεύχος 5 με Xbox. Και πάμε σε ένα άλλο περιοδικό που βγήκε λίγο πιο μετά, το Play On. Εδώ βλέπουμε Resident Evil 4, τεύχος 1, Νοέμβριος 2005. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ αν από το περασμένο περιοδικό το Play ή το Play On. Ξέρω ότι βγήκανε στο ένα 5 τεύχοι και στο άλλο 6 τεύχοι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μου λείπει το έκτο τεύχος. Γιατί έχω και στα 2 από 5 τεύχοι. Θα το ψάξω βέβαια. Ένα τεύχος είναι, θα το βρω και αυτό. Τεύχος 2. Play on. Τεύχος 3. Dead or Alive 4. Τεύχος 4. Κερδίστε 6 Mega Drive Arcade Legends. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το κλόνο. Ήταν ένα μικρό μποξάκι που είχε μέσα 5-10 παιχνίδια κατεστημένα, αν θυμάμαι καλά. Μεταγενέστερο. Και τεύχος 5 με Tomb Raider Legend. Και πάμε και στα επόμενα. Πάμε στην πρώτη τελευταία σειρά που αποκτήθηκαν πάρα πολλά περιοδικά. Τεύχος 1, το οποίο έγινε fan mail από τον Θάνο Φασούλα, το είχαμε πει και στο επεισόδιο Donate. Και πάλι ευχαριστώ θερμά Θάνο για αυτή σου την κίνηση. Στο κανάλι και σε μένα φυσικά. Τεύχος 2. Αρκετά από τα πρώτα Game Pro τεύχη τα πήρα από έναν φίλο από την Καλογρέζα, από αγγελία. Και κάποια άλλα από το Κιλκής.
Εγώ Game Pro είχα ξεκινήσει το τεύχος 6 όταν ήμουν μικρός και τα έχω ακόμα σωσμένα από τότε. Τεύχος 4, παιδιά, Game Pro. Επίσης να πω για όσους δεν το έχουν δει ή δεν το θυμούνται ότι πλέον έχω όλα τα Game Pro τα περιοδικά. Αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησα από πέρσι το καλοκαίρι στέφθηκε με επιτυχία μετά από αρκετούς μήνες. Πολλή αναζήτηση, παιδιά, πολλές αγγελίες, πολύ μπλα μπλα σε chats, πολλές συναντήσεις και φυσικά πολλά χρήματα εξοδευμένα, γιατί με τα πρώτα επεισόδια που έδειξα με τα περιοδικά αυτομάτως ανέβηκαν και τιμές τους στο marketplace και στο Insomnia. Οπότε κάποια τεύχη τα οποία ήταν γενικά φτηνότερα και τα βρίσκαμε παλιότερα, ξαφνικά αρχίσαμε να τα βρίσκουμε πολύ πιο ακριβά και υπήρχαν και κάποιες έτσι τιμές τρομερά εξωφρενικές, τις οποίες προσωπικά προσπέρναγα. Και το θέμα είναι να κάνεις τη δουλειά σου και να είναι και οι δύο μεριές ευχαριστημένες, όχι μόνο η μία. Τεύχος 12. Τεύχος 13 με πρώτη παρουσίαση Resident Evil. Τεύχος 14. Είναι το μόνο που έχει ζημιά από όλα μου τα Game Pro. Ίσως κάποια στιγμή αν το βρω εύκαιρο να το αντικαταστήσω με ένα καλύτερο εξώφυλλο. Και αυτό εδώ είναι λίγο πονεμένο. Το 17. Με Ultimate Mortal Kombat 3. Τεύχος 18. Και τεύχος 19, τα οποία θα τα έκανα ανταλλαγή με περιοδικά άλλα Game Pro Games, με τον φίλο του καναλιού, τον Στέλιο Σουτεριό σου, Κρύε Μπάρδη, που τα ανταλλάξαμε και με βοήθησε να ολοκληρώσω τα Game Pro έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Τεύχος 23. Τεύχος 26. Και αυτό έχει λίγο μια ζημιά εδώ. Βασικά αυτό μπορεί να φύγει. Αυτό έχει αφήσει από κάτι άλλο επάνω. Οπότε με προσοχή πιστεύω φεύγει αυτό. Τεύχος 29. Τεύχος 24. Τεύχος 38. Πάμε άλμα στο τεύχος 60. Έχει μεγαλώσει το περιοδικό. Πρέπει να το κατάω πιο πίσω. Αφιέρωμα Lara Croft. Έγινε δουλίτσα τότε εδώ. Τεύχος 68. Τεύχος 74, το οποίο ήταν το πρώτο τελευταίο τεύχος που μου είχε μείνει. Όχι, το τελευταίο τεύχος ήταν αυτό που μου είχε μείνει. Και το βρήκα σε μια αγγελία μαζί με άλλα περιοδικά. Και το πήρα και έτσι ολοκλήρωσα τα Game Pro. Silent Hill. Τεύχος 75. Και τεύχος 78. Που το τεύχος 75 και το τεύχος 79 μου τα έστειλε ο φίλος του καναλιού, ο Παντελής ο Φραγκούλης, από το αγαπημένο μου νησί της Κο, όπως είχα πει και στο επεισόδιο των H. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, Παντελή, με την κίνησή σου αυτή. Το εκτιμάω δε όντως. Τεύχος 82. Τεύχος 86. Resident Evil αφιέρωμα του GameCube. Τεύχος 92. 95. 102 με Ninja Σκέτο. Με Ρόι Χαγιαμπούσα, πώς τον λέγανε τον τύπο. Πήγα να πω Σουζούκι Χαγιαμπούσα. Shrek 2,
αστείο. Τεύχος 104. Τεύχος 106, το οποίο έγινε fan mail από τον Γιώργο τον Μπραμπουνάκη, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο και εσένα για αυτή την όμορφη κίνησή σου. Το εκτιμώ. Και μετά πάρα πολλά από αυτά τα Game Pro. Κάποια αγοραστήκαν προς το τέλος από το Κιλικής από φίλο και κάποια έγιναν donate πάλι από φίλο του καναλιού. Mario 64 Remake του DS. Τεύχος 111. Τεύχος 112, πάλι με DS. Splinter Cell, βλέπουμε τα Econoptics του τύπου, έχω ξεχάσει το όνομά του. Άτι με βήχα. Λοιπόν, τεύχος 114. Τεύχος 115. Τεύχος 117. Αυτό το τεύχος το ψάχνει ο φίλος μου ο Θάνος ο Άκουα. Αν κάποιος το έχει, ας μου στείλει ένα μήνυμα για να το πουλήσει στο φίλο Θάνο, που είναι το τελευταίο του που του μένει. Τρία 60. Τεύχος 118. Χαμός είναι άγρια δύση με τον Gun. Psychonauts. Τόκα, τεύχος 121, Animal Crossing μιας άλλης εποχής, Dragon Ball, Red Steel, το οποίο το είχα παίξει στο Wii προσωπικά, βασικά για το Wii ήταν αν θυμάμαι καλά, μόνο, δύσκολο παιχνίδι, δεν το έχω δραματίσει και αυτή από τότε. New Super Mario Bros. Ωραία εικόνα, ωραίο εικαστικό, το οποίο βέβαια έχει διαφήμιση μπροστά, αυτό δεν μου άρεσε τόσο. Half-Life 2 παιχνιδάρα. Test Drive Unlimited, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι τότε, γιατί όταν είχε βγει το 2006, την επόμενη χρονιά εγώ, το 2007, είχα πάρει τότε και την αγαπημένη μου μηχανή και αδικοκλεμμένη μου κιόλας, το καβασάκι το ZX10R του 2005, και σε αυτό το video game μπορούσα να το οδηγήσω κιόλας και μετά το βγάζα και μία έξω να το οδηγήσω και στην πραγματικότητα. Ωραίες εποχές. Need for Speed Carbon, το έχω κάψει αυτό το παιχνίδι στο 360. Πολύ πόρωση, πολύ drift. Marcus σε Gear of War. Twilight Princess, Zelda. Δυνατός τίτλος. Virtua Fighter 5. Transformers, The Game. Και το πρώτο τελευταίο τεύχος του Game Pro με εξώφυλλο τον Altair από το πρώτο Assassin's Creed που θα ερχότανε, και αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση, γιατί αυτό το τεύχος δεν το είχα τότε, είναι η καρό σημαία στην τελευταία σελίδα που προειδέαζε ότι το επόμενο τεύχος θα ήταν το τελευταίο. Κάτι το οποίο ας πούμε δεν έγινε σε άλλα περιοδικά όπως το Games που θα δούμε στη συνέχεια. Και πάμε στην τελευταία σειρά περιοδικών με τα τελευταία αποκτήματα για αυτήν. Και εδώ το τεύχος 2 του Games, τεύχος 7. Το συγκεκριμένο εξώφυλλο είναι από τις λίγες περιπτώσεις εξωφύλλων περιοδικών που θυμάμαι από μικρός. Ήμουνα τότε δηλαδή καλοκαίρι τρίτης γυμνασίου για λύκειο και ήμουνα στην ΚΟ, η πρώτη μου δουλειά τρίτη γυμνασίου, στο εστιατόριο που δουλεύει ο πατέρας μου σε ζών, και θυμάμαι το τεύχος αυτό να κρέμεται σε περίπτερο, παιδιά, και δεν το είχα πάρει. Για κάποιο λόγο το είχα χάσει, ή το είχα χάσει ή το είχα ξεχάσει. Και μου έκανε εντύπωση. Και πραγματικά όταν το ξαναείδα, έφαγα τέτοιο flashback, λες και το έβλεπα εχθές να κρέμεται στο περίπτερο.
είναι αυτό που λένε ότι κάποια πράγματα στη ζωή μας μπορεί να μην είναι μεγάλη σημασία, αλλά κάποιες εικόνες ή κάποια πόρωση εκείνης εποχής, που για μένα προσωπικά ήταν τα video games και οι νέες κονσόλες, να σε κάνουν να μην ξεχνάς κάποια πράγματα μέχρι να γεράσεις. Πιστεύω ένα από τα flashbacks είναι και αυτό, το εξώφυλλο νούμερο 7 του Games με το Wave Race. Τεύχος 10 με Rapid Racer. Τεύχος 20. Τεύχος 31. Soul River. Ελληνικά. Πάμε τεύχος 50. Τεύχος 58. Με Λίον Κένεντι. Xbox, πρώτη παρουσίαση. Τεύχος 62. Devil May Cry. Dungeon Siege. Αφιέρωμα ε3 2002. Τεύχος 67. Πρώτη παρουσίαση Halo 2. Ιστορικό τεύχος. Και λύσεις Resident Evil Remaster για GameCube. Games, τεύχος 71. Τεύχος 72. Star Fox Adventures, τεύχος 73. .007 Nightfire, το είχα στο Xbox το πρώτο, το κλασικό. Και παρουσίαση Engage. Αυτό ποιο είναι, το Gamecom, όχι δεν είναι το Gamecom αυτό, το DS. Μου διαφεύγει τώρα αυτό, το μηχάνημα. Πρώτη παρουσίαση Advance SP, αγαπημένη κονσόλα, τεύχος 75, το είχα πάρει το SP τότε στην ώρα του. Splinter Cell, τεύχος 76. Τεύχος 77. Τεύχος 78. .79. .80. 81. .85. .86. Doom 3 και Ninja Gaiden πάλι. Τεύχος 89. Τεύχος 98. 101. Devil May Cry 3. Τεύχος 102. Lara Croft εδώ. Tekken 5. Κατών 5. .88 νέοι τίτλοι. Τεύχος 107. Παιχνίδι του μήνα Resident Evil 4. Είχε κάνει γενικά μεγάλο χαμό τότε. Παιχνίδι του μήνα Half-Life 2. Κορυφαία δράση στο Xbox. Εγώ στο PC το είχα παίξει, να σας πω την αλήθεια. Εκεί έπρεπε. Dead or Alive 4. Γιάννη, αυτό για πάρτι σου. Lara Croft, Tomb Raider Legend,
ωραίο εξωφυλάκι, backside. Tokyo Game Show. Και εδώ Gears of War. Ήταν πολύ κοινό ανάμεσα στο Game Pro και στο Games να βλέπουμε τα ίδια παιχνίδια να φιγουράρουν με διαφορετικά εξώφυλλα. Lost Planet, Extreme Condition, παιχνίδι το οποίο είχα διασκεδάσει πολύ μαζί του στο Xbox 360 όταν είχε πρωτοβγεί. Και έχει βγάλει και 2 και 3. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει και 4. Νομίζω έμεινε στο 3. Τεύχος 129. Arkham Asylum παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2009. Τι να πούμε για αυτή την παιχνιδάρα. Έχω και τη συλλεκτική του τότε. Από τότε, συγγνώμη. Κορυφαίο παιχνίδι. Games. 154. Uncharted 2, 155. Games 156. Tekken 6 και Just Cause 2 και για τέλος και το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Games, το τεύχος 157 Ιανουάριος 2010. Το Games κρατήθηκε λίγο παραπάνω από το Game Pro. Βέβαια στο περιοδικό δεν ανακοινώθηκε ότι θα σταματήσει, γιατί και στη τελευταία σελίδα βλέπουμε μην χάσετε το επόμενο τεύχος του Games, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Console Club διαφήμιση, οι φίλοι εκεί, γεια σου Άλεξ, γεια σου Γιώργο. Αυτό ήταν, παιδιά, 230 σχεδόν περιοδικά, τα οποία με πολύ κόπο και πολύ τρέξιμο απέκτησα τους τελευταίους μήνες και φυσικά κάποιοι φίλοι ανιδιωτελώς δώσαν κάποια τεύχη που μου είπαν για να ολοκληρώσω το Game Pro. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι απλά ένα γρήγορο πέρασμα κάποιων τευχών. Πιο πολύ, όπως είπα και στην αρχή, για να αναπολύσετε κάποια εξώφυλλα ή σε περίπτωση που συλλέγετε να τα δείτε αριθμητικά. Σύντομα όμως, όπως έχω πει και υποσχέθηκα, αρκετά από αυτά θα ανεβούν στο site Console Hunter, κάποια σκαναρισμένα ολόκληρα και κάποια σκαναρισμένα μόνο τα εξώφυλλα για το Game Pro, π.χ. που είναι και πάρα πολλά, ώστε οι φίλοι που θέλουν να μαζέψουν κάποια τεύχη να έχουν έτσι μια database που θα μπορέσει να τους εξυπηρετήσει. Λοιπόν, Νίκος Console Hunter, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Όσοι φίλοι είστε καινούργιοι στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και τα λέμε σύντομα με το επόμενο ρετρό επεισόδιο. Να είστε καλά φίλοι μου και καλή συνέχεια.